την οικονομική ενίσχυση των Αλεξανδρουπολιτών προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για τη διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου, ζητούν οι αιμοδότες της Αλεξανδρούπολης. Το συνέδριο θα γίνει το Μάρτιο στην πρωτεύουσα του Εύρου και εκεί θα αναλυθούν σοβαρά θέματα που αφορούν στην αιμοδοσία. Οι αιμοδότες έχουν εξασφαλίσει τη στήριξη πολλών φορέων εν ώψη του συνεδρίου, ωστόσο ο οβολός καθενός παραμένει απαραίτητος. Το προσεχή Μάρτιο θα διοργανωθεί στην Αλεξανδρούπολη το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αιμοδοτών με πολλά και σημαντικά θέματα και κυρίως την ανάπτυξη μιας προβληματικής γύρω από την αυτάρκεια της Ελλάδας σε αίμα. Έχουμε πάρει την τιμή μας να έχουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο τον Μάρτιο μήνα. Ένα συνέδριο που έχει διπλή μορφή, είναι και το Συνέδριο των Νέων. Έχουν γενική συνέλευση και το Πανελλήνιο πλέον θα μιλάει, θα βρίσκεται το Μάρτιο μήνα εδώ στην Αλεξανδρούπολη περίπου 250 σύνεδροι με την καρδιά και με το πνεύμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θα θέσουμε θέματα που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία, ιδιαίτερα την περιοχή μας με το διαπολιτισμικό μέγεθος που έχει και τη μορφή του. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα δώσουμε και ένα μήνυμα προς όλη την Ελλάδα ότι οι οργανωμένοι εθελοντές αιμοδότες, όπως είναι το πρόγραμμα του Εύρου, με τους περισσότερους συλλόγους στη χώρα, θα καταφέρουμε να φέρουμε την χώρα μας, να έχουμε στη χώρα μας αυτάρκεια και να σταματήσουμε πλέον να πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέχρι τώρα, εδώ και 30 χρόνια, δεν είχαμε αυτάρκεια. Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών του Εύρου έχουν εξασφαλίσει τη στήριξη πολλών φορέων για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ωστόσο, κρίνουν απαραίτητη και τη συνδρομή του κοινού, καθώς το συνέδριο είναι μεγάλο και τα έξοδά του πολλά. Η συμμετοχή του κόσμου είναι το σημαντικότερο. Αν ο καθένας πολίτης δώσει από αυτό που έχει και του περισσεύει στο εξάμηνο, θα είμαστε και αυτάρκης, θα είμαστε και περήφανοι ως Έλληνες. Και κυριότερα θα καλύψουμε τις ανάγκες των χρονίων πασχόντων που αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και περιμένουν μια σταγόνα από μας. Οι αιμοδότες της Αλεξανδρούπολης διοργάνωσαν και μια ημέρα έξτρα αιμοδοσίας μέσα στην εβδομάδα που πέρασε και για να συγκεντρώσουν αίμα, καθώς οι ανάγκες δεν πάβουν ποτέ, αλλά και για να επικοινωνήσουν την προσπάθεια συλλογής χρημάτων εν ώψη του συνεδρίου. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Πάλι μπροστά στο Δημαρχείο, όμως είναι καθημερινή, είναι μια μέρα που την έχουμε ενημερώσει από νωρίς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν. Ήταν πάρα πολύ καλή η συμμετοχή του κόσμου. Μας έδωσε κουράγιο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Παρόλο που θα έχουμε φέτος μείωση ή και διακοπή εισαγόμενων αιμάτων, θα πιστεύω ότι οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε. Η περιοχή μας, η Αλεξανδρούπολη, είναι αυτή που δοκιμάζεται μέσα σε ένα πολύ δύσκολο καιρό, με ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, με πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, αλλά ο πληθυσμός, οι πολίτες, είναι και ενημερωμένοι, αλλά και πλέον πήρανε το μήνυμα ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον χωρίς διακρίσεις.